Ο κύριος Καζάκης έχει το λόγο να σας πει περισσότερα, τον γνωρίζετε όλοι σας, στα οικονομικά είναι από τους καλύτερους. Κύριε Καζάκη, τι περιμένουμε αύριο από τη Γερμανία και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί ακούω συνεχώς για τρύπες, τεράστιες τρύπες, στις τράπεζες παντού, όλο τρύπες, ακούω ένα Dijsselbloem, μην αγοράζετε ολλανδικά προϊόντα, ακούω ένα Dijsselbloem, ο οποίος με ηταμό ύφος μας λέει θα κάνετε και άλλες ανθρωποδυσίες. Και ταυτόχρονα έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα συμπληρωθεί καθοδόν. Ναι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα προϋπολογισμό που είναι οι 46 σελίδες. Πρώτη φορά. Στα ιστορικά χρονικά του. Παρακαλώ να προσέχετε ιδιαιτέρως όσα λέει ο κύριος Καζάκης, διότι μιλάει με εμπεριστατωμένα νούμερα. Ακούσατε. Πρώτη φορά προϋπολογισμό 46 σελίδων. Οι υπόλοιπες θα έρθουν καθοδόν. Του όγκου μιας ηγετικής έκθεσης που ήταν μέχρι χθες. Μέχρι πέρυσι. Να σημειώσουμε μια πρόβλεψη. Ναι. Είναι η τελευταία φορά που κατατίθεται προϋπολογισμός στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε κύριε Καζάκη, για να μην πάθω και τίποτα βραδιάτικα. Θα το δούμε. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας τα εξηγείτε, γιατί κάνετε προβλέψεις οι οποίες βγαίνουν συνήθως, τουλάχιστον να μην πάθουμε και τίποτα. Δηλαδή, ο επόμενος πού θα κατατεθεί? Δεν θα κατατεθεί. Πολύ απλά θα υλοποιείται, ναι, καθοδόν με βάση τις οδηγίες που θα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Τρόικας. Αυτό το πράγμα θα συμβαίνει. Έτσι ή αλλιώς, ο κύριος Όλι Ρεν αυτή τη στιγμή είναι σε διαμάχη με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και με την κυρία Μέρκελ για να υποτάξει και τη Γερμανία στη λογική του Two-Pack Agreement, όπως λέγεται, τη συμφωνία δηλαδή των δύο κανονισμών που προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός πλέον διαμορφώνεται με βάση τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα τελειώσαν οι προϋπολογισμοί. Ναι, αυτή είναι η δική σας πρόβλεψη, ότι από του χρόνου δεν θα χρειάζεται να συντάσσετε κιόλας. Αν το διαβάσει κανείς, ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων τρίβεται με αυτά τα πράγματα και διαβάσει το σχέδιο, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού που κατέθεσε σήμερα ο κύριος Τουρνάρας, θα χαζέψει, δηλαδή θα γελάσει. Αν δεν ξέρει ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται η τραγωδία ενός ολόκληρου λαού και μιας χώρας, θα γέλαγε. Δηλαδή μιλάμε για έκθεση ιδεών, ατάκτως ερημένα στοιχεία, έτσι γουστάρουμε, αυτά βάζουμε. Παράδειγμα, θα έλεγε κανείς. Ναι. Παράδειγμα. Λέει, προβλέπεται 4,4% ύφεση το 2013. Το αν θα βγει αυτό το πράγμα, θα γελάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, το 2014 ύφεση όμως. Πόσο λέει? 4%. 4%, δηλαδή. Δεν εντάξει, όμως, δηλαδή. Δεν λέει όμως, ναι, ότι βρισκόμαστε σε φάση αποπληθωρισμού. Που σημαίνει τι? Ότι πέφτουν οι τιμές. Ότι ο αριθμός δεν πέφτει στο καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή δεν το νιώθεις στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνεις, πέφτει λόγω συρρήκνωσης οικονομίας. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μετράς τις σταθερές τιμές, μετράς τις τρέχουσες τιμές. Και οι τρέχουσες τιμές ξεπερνάνε τα 6,5% ύφεση αυτή τη στιγμή. Δεν το λέει πουθενά ο προϋπολογισμός. Πάμε παρακάτω. Από το 4%. Γιατί να το πει ο κύριος Τουρνάρας, δεν θέλει είναι για να το πει, διότι αυτά τα μαθαίνεις πρωτοετής, τα μαθαίνεις αυτά τα πράγματα, αλλά ο κύριος Τουρνάρας προφανώς έχει τελειώσει πολλά χρόνια και δεν το θυμάται αυτό. Πάμε στο 2014, προβλέπεται άνοδος 0,6%. Όταν ολόκληρη η Ευρωζώνη, που σέρνεται από το 0,1% συν στο 0,1% μείον, προβλέπει άνοδο του χρόνου 0,9. Εμείς από το μείον 4 θα πηδήξουμε στο 0,6. Πώς θα κάνουμε αυτό το άλμα, ο Θεός και η ψυχή. Μπορεί να είμαστε πιο δυνατοί από όλη την Ευρωζώνη. Βεβαίως. Με δεδομένο όμως ότι η καταναλωτική δαπάνη της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίσει να μειώνεται. Ναι. Λένε κατά 1,6%. Αυτό κολοκύθια, με δεδομένο ότι η συρρήκνωση του εισοδήματος και μόνο από τη φορολογία που θα υπάρξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η επενδυτική δαπάνη στην ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός ξαφνικά βλέπει άνοδο 5,3%. Πώς θα υπάρξει άνοδος εδώ, να σας πω ένα παράδειγμα. Λέτε για το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας, έτσι. Το οποίο κλείνει. Αυτό δεν κλείνει τυχαία. Όχι βέβαια. Επειδή έχει κάποιους ανθρώπους που εργάζονται. Μόλις το κλείνει, γιατί εδώ πέρα είναι, θα σας πω μετά. Ναι. Μόλις πριν δύο μέρες, ο κύριος Υπουργός της Υγείας, με sudden death, όπως λένε, ξαφνικό θάνατο, έτσι, έκλεισε τον ΕΟΠΗ. Απέλυσε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΠΗ. Με μία απόφαση τύπου ΕΡΤ. Σήμερα κλείνει η ΕΡΤ, σήμερα κλείνει ο ΕΟΠΗ και απολύονται όλοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας, πέρα από όλα τα άλλα, κάνει και έργα επαρχιακού δικτύου. Τα έργα επαρχιακού δικτύου, υποστήριξη δηλαδή επαρχιακού δικτύου, δήμους, κοινότητες δεν υπάρχουν, αλλά. Ναι, ναι. Αυτό συμβάλλει στο ΑΕΠ. Μάλιστα. Συμβάλλει στο ΑΕΠ. Όταν κλείνει τον οργανισμό, σημαίνει ότι αυτά τελειώσανε.
ή δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί κανένα. Τελειώσαν τα έργα επαρχιακού δικτύου. Τέρμα, τελειώσαν. Τελειώσανε. Λοιπόν, θα τα πάρουν. Πώς ακριβώς. Τα εργάκια θα τα πάρουν, θα σας πω μετά. Λοιπόν, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα πάρουν τίποτα. Γιατί πολύ απλά το μόνο που τους ενδιαφέρει και το μόνο που θα κάνουν σε αυτή την περίπτωση είναι να δώσουν και τους δρόμους, τους δεύτερους δρόμους στους μεγάλους παραχωρησιούχους, οι οποίοι θα βάλουν και διόδια ακόμη και κύριε Κατσάκη, πέστε μου κάτι, γιατί πρέπει να πάω και σε ένα διάλειμμα. Πέστε μου κάτι, από την κυρία Μέρκελ περιμένουμε να πάρουμε τίποτα αύριο, τι βλέπετε? Όχι, απολύτως τίποτα δεν πρόκειται να πάρουμε. Αυτό που κανονίζουν αυτή τη στιγμή είναι πώς θα συνεχιστεί η λαϊλασία αυτού του τόπου. Α, πώς θα μείνει επάνω, Σαμαράς δηλαδή. Το πώς θα δώσει. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που παίζεται είναι ποιος δίνει περισσότερα στους Γερμανούς ή στους επικυριάρχους. Αυτό το παιχνίδι. Ποιος δίνει από τους δικούς μας εδώ. Βεβαίως, από τους Ελληνικούς. Για πέστε μου, δηλαδή υπάρχει ένας διαγωνισμός εσωτερικά. Δηλαδή ποιος δίνει παραπάνω και ποιος θα είναι και πιο εύκολος. Έτσι. Και ποιος θα κάνει μεγαλύτερες αγκαλιές με την κυρία Μέρκελ. Ναι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η ελληνική κυβέρνηση, τέλος πάντων αυτό το πράγμα που ονομάζουμε ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι ούτε ελληνική ούτε κυβέρνηση. Λοιπόν, για μένα είναι εδώ συλλογισμός χαρακτηριστικός καραμπινάτος με τον ορισμό που δόθηκε το 1945 τη δίκη των συλλόγων της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αυτή η φερόμενη ως κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει κανένα εκλογικό και λαϊκό αίρισμα, άρα το μόνο που της λείπει είναι το αίρισμα στο εξωτερικό. Τι σημαίνει? Δίνω τα περισσότερα για να με κρατήσετε στην εξουσία. Αυτή είναι η ιστορία. Να με πάτε μέχρι τις ευρωεκλογές, ας πούμε. Όπου θέλουν ή όπου μας πάει η μπαταρία που έχουμε γερμανικής προφοδοσίας. Για να συνεχίσουμε, ναι. Φαντάζομαι μετά, ναι. Να σας δείξω μόνο ένα διάγραμμα σαν απάντηση στην φιλολογία περί πρωτογενούς πλεονάσματος. Μιλάμε για πρωτογενές πλεονάσμα. Ωραία. Δείτε λοιπόν το διάγραμμα που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στα πρώτα 2 τρίμηνα του 2013. Προσέξτε τώρα. Μάλιστα, τι γίνεται. Μάλιστα, προσέξτε τι σας λέει ο κύριος Καζάκης, είναι περιστατωμένα, απολύτως τεκμηριωμένα. Και την πτώση, τη βλέπετε την πτώση, είναι η χειρότερη, το χειρότερο πρωτογενές έλλειμμα που παράγει η ελληνική, το ελληνικό δημοσιονομικό, τα ελληνικά δημοσιονομικά. Αυτά από τα χαρτιά που μπείτε αντλείτε, κύριε Καζάκη. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επίσημα. Ευρωπαϊκή, παρακαλώ να το επαναλάβετε, γιατί να νομίζω ότι τα φέρνετε από το σπίτι σας μόνο. Όχι, 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 ναι. Ακριβώς. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το διάγραμμα που δίνει η απόλυτη διάψευση κάθε πρωτογενούς πλεονάσματος. Ξαναδώστε το παρακαλώ να αποτυπωθεί, κύριε Μπρισίμ, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ημερομηνία. Ημερομηνία. Λοιπόν, είναι σημερινή γιατί σήμερα το κατέβασε. Μιλάμε για τα πρώτα δύο τρίμηνα. Θα πάει πολύ περισσότερο. Τα πρώτα δύο τρίμηνα. Θα πάει πολύ περισσότερο το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή, στα πρώτα δύο τρίμηνα, εκτιμάται το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στα 12,8 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός, για να καταλάβετε δηλαδή τι. Μιλάμε για τεράστια τρύπα, δεν μιλάμε τώρα. Θα σας πω για πώς δημιουργήθηκε. Ναι. Λοιπόν. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να μας τα πείτε λίγο αργότερα. Ναι. Κρατήστε τα αυτά, γιατί έχω να σας ρωτήσω για τα κουρέματα, για όλα. Τα χαρτιά αυτά είναι σημερινά, σύμφωνα με δήλωση του κ. Καζάκη, ο οποίος δεν έχει διαψευστεί. Προέρχονται από την Ευρωπαϊκή, Κεντρική Τράπεζα. Τα υπόλοιπα που ακούτε σε κανάλια κτλ. Είναι παραμύθια. Φλιναφήματα, παρακαλώ, δείξτε το ξανά. Δείξτε το διάγραμμα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το διάγραμμα. Παρακαλώ, έτσι. Και να αποτυπωθεί για να το έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο ο κύριος Σαμαράς θα φτάσει στην κυρία Μέρκελ. Δεν νομίζω. Άλλωστε η κυρία Μέρκελ παίρνει αναφορές από τη γερμανική πρεσβεία των Αθηνών. Αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναφορές είναι στο πώς υπηρετεί η εκλεγμένη δικοματική κυβέρνηση τις βουλές και τις, αν θέλετε, τις οδηγίες της γερμανικής ΥΠΑ της Θερμοστείας στην Αθήνα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη, που ξέρει καλά οικονομικά. Λέγεται ότι πάμε για, πώς το λέτε, bail-in, για κούρεμα, ναι. Bail-in, κούρεμα καταθέσεων. Πάμε όντως, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα πάμε για κούρεμα καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες μετά το νέο έτος? Είναι σίγουρο στο πρώτο εξάμεινο του 2014 θα πρέπει να υπογραφεί μια νέα συμφωνία χρηματοδοτικού προγράμματος για την Ελλάδα. Δεν βγαίνει το πράγμα. Πρέπει να πληρωθούν 37 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμα και τόκους, και τόκοι μέσα στο 2014. Αυτά είναι το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό που συζητάνε.
Λοιπόν, θα πρέπει να δοθεί κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αυτή τη φορά υπογράφουμε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας προϋποθέτει ότι για να δώσει νέα χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρξει σχήμα bail-in. Bail-in σημαίνει ότι πρώτα. Και κούρεμα καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες. Και κούρεμα και παρακαλώ πολύ για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Τι σημαίνει ότι θα πούνε αναλογικά όσοι έχετε λεφτά σε ελληνικές τράπεζες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αναλογικά 5, 7, 12. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πέστε μας δύο χαρακτηριστικούς τρόπους γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Ένας τρόπος είναι αυτός που έγινε στην Κύπρο. Κύπρος. Αλλά επειδή στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που έχουν αποταμιεύσει τουλάχιστον στους λογαριασμούς ακόμη είναι κάτω από τα 100 χιλιάρικα, μπορεί να εφαρμόσουν πολιτική φόρου από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή να εφαρμόσουν πολιτική φορολογίας άμεσης καταβολής, αυτό λέγεται capital levy στα αγγλικά, δηλαδή να, έτσι αλλιώς η αποταμιευτική κατάθεση έχει ονομαστεί πλέον επένδυση, άρα είναι κεφάλαιο, άρα μπορεί να φορολογηθεί απευθείας ως κεφαλαιακή φορολογία και όχι εισοδηματική. Μάλιστα, λοιπόν, δηλαδή τώρα για να καταλάβουμε κύριε Καζάκη, τώρα μπαίνουν μέσα στις τράπεζες και κάνουν κατασχέσεις με τη μία. Σε όσους χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο, ντάπ, του ρουμπουντάμ, μπαμ, μέσα το κεράκι κανονικά. Ο πληστηριασμός, τρία είναι τα ζητήματα. Θα μπούμε στους πληστηριασμούς και στη συνέχεια. Το bail-in είναι τρία πράγματα. Καταθέσεις, πληστηριασμοί, ακίνητα δηλαδή. Ακίνητα. Και το τρίτο είναι οι μικρομέτοχοι. Οι μικρομέτοχοι. Θα τους απίσουν. Θα τους αλλάξουν τα φώτα. Δηλαδή θέλουν να θα μου πείτε. Θα σκάσουν και τα γουάρα. Θέλουν αυτά να που έχουν αγοράσει. Πέστε μου δύο παραδείγματα, ποιους εννοείται. Ή για παράδειγμα αυτοί που έχουν μείνει με μετοχική σύνδεση των τραπεζών, όπως είναι τα όποια ασφαλιστικά ταμεία έχουν ακόμη ποσοστά στις τράπεζες. Κυρίως στην Εθνική υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία ακόμη. Η Εκκλησία, εκτός και αν κάνει ειδική προνομιακή συμφωνία. Και φυσικά οποιοδήποτε αφελής έδωσε τα λεφτά του για να πάρει τραπεζικές μετοχές την εποχή που του τάζανε λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή του λέγανε οι τραπεζικές μετοχές είναι καλύτερη. Δηλαδή εσείς κατά τη γνώμη σας το 14, το 15 και το 16, γιατί άκουσα για το 15 και το 16 ότι θα γίνουν απολύσεις πάλι. Έρχεται ένας εφιάλτης, έτσι, εφιάλτης ο καταμίσης. Ακούω από παντού. Μου το λέει το Λονδίνο, μου το λένε άνθρωποι δικοί μου στο Λονδίνο, δημοσιογράφοι, αναλυτές και άλλοι. Μου το λένε διπλωμάτες, μου το λένε διάφοροι τραπεζίτες. Το πρόβλημα είναι ότι με την καταθέση είναι λιγάκι δύσκολο. Ό,τι ήταν να φαγωθεί, έχει φαγωθεί. Υπάρχουν δύο ειδών, δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι καταθέσεις που είναι τρέχουσας, δηλαδή ο μισθός που κατατίθεται, η σύνταξη που κατατίθεται. Αυτό το πράγμα τι να το πάρει. Προσπαθούν βεβαίως, εδώ θέλω να το πω και ανοιχτά θα το πω, όταν κατατίθεται να πηγαίνουν να το σηκώνουν. Γιατί και μία ώρα να μείνει μέσα μπορεί να δεσμευτεί. Η δέσμευση καταθέσεων έχει ξεκινήσει ήδη από την εφορία. Όταν σου δηλαδή δεσμεύουν, δεν μπορεί να μείνει 24 ώρες. Έχουν κάνει την εξή. Δηλαδή πρέπει να είσαι έξω από την τράπεζα, δηλαδή με το που κατατίθεται την μπουκάρισμα. Ναι, σαν, δηλαδή, το κάνουν οι συνταξιούχοι αυτό και το κάνουν τα λεφτά. Δηλαδή, το ναι, πρωί και περιμένουν τη σύνταξη. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα που το πας Δημήτρη, το κατάλαβα. Γιατί ποια είναι η βρωμιά που έχουν κάνει. Έχουν κάνει την εξή κλίση συμφωνία με τις τράπεζες, το Υπουργείο Οικονομικών. Λέει το εξή. Λοιπόν, την πρώτη, επειδή ο νόμος απαγορεύει τη δίμευση μισθού σύνταξης, του εισοδήματος δηλαδή, την πρώτη μέρα, το πρώτο 24 ώρα που κατατίθεται, θεωρείται μισθός και σύνταξη. Τη δεύτερη μέρα θεωρείται κατάθεση. Δεσμεύεται και παίρνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Το πρώτο 24 ώρο θεωρείται σύνταξη. Θεωρείται μισθός. Δεν την πειράζω. Το δεύτερο 24 ώρο την παίρνω. Το δεύτερο 24 ώρο τάσω. Αν και έχει παρατηρηθεί και το εξής φαινόμενο. Έτσι. Και το εξής φαινόμενο. Οι τράπεζες παίρνουν από την πρώτη μέρα το 15ήμερο για παράδειγμα που κατατίθεται. Και τι λένε μετά. Πηγαίνει ο άνθρωπος στην. Του λέει εντάξει, εφόσον έχω εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών, εκτελώ την εντολή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάει ο άνθρωπος στην εφορία, λέει ρε παιδιά, το 15ήμερο. Πώς θα ζήσω, λέει, σας το πήρανε πότε, σας το πήρανε σήμερα. Μου το πήρε σήμερα, κατάθεται και σήμερα το πήρε. Λάθος. Πηγαίνετε στην τράπεζα να το λύσετε. Πάει πίσω στην τράπεζα, λέει η τράπεζα, εγώ το έχω παραδώσει, από πού να σου δώσω τα λεφτά. Και ξαναγίνει πίσω και του αναγγέλει στην εφορία το γνωστό ότι οτιδήποτε εισπράτεται από το ελληνικό δημόσιο, έστω και κατά λάθος, δεν επιστρέφεται. Και πάνω σε αυτό να σας πω και θα του δώσω λίγο ακόμα το λόγο οπωσδήποτε του φίλου μου του κ. Καζάκη, γιατί μας αναλύει οικονομικά που δεν καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, ότι τώρα κάνουν και κατάτμιση των υποχρεώσεων. Δηλαδή αντί να πάρεις μια δίωξη
ή να σε καλέσει ένας ανακριτής για ένα ποσό 350.000. Τώρα το κάνουν το κομματιαστό. Τρως 5 διώξεις στη σειρά για 55, 75, 125, 35. Άλλες για πλημέλημα, άλλες για κακούργημα. Πας και έρχεσαι, πας και έρχεσαι, πας και έρχεσαι. Τι άλλο είχαμε εκεί, έχουμε εδώ, και κάτι, να, ναι. Να πούμε κάτι καταρχήν. Επειδή ακούω και εγώ πολλά για το ζήτημα των επιχειρήσεων που είναι βιώσιμες αλλά τις πουλάνε κτλ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελληνική οικονομία έχει οδηγηθεί σε διαδικασία αποπληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό, να το καταλάβει απλά ο κόσμος. Η διαδικασία αποπληθωρισμού είναι όταν βάζεις μια οικονομία επίτηδες σε διαδικασία υποτίμησης των παγίων της, ώστε να μπορέσει να υποτιμηθεί η περιουσία της, είτε υλική είτε άειλη. Γιατί αυτό να υποτιμηθεί. Θέλουμε λιανά, φραγκοδίφραγκα, όπως τα έλεγε ο Γεωργίου. Ναι. Ρίχνουν πάμε σε διαδικασία αποπληθωρισμού. Αποπληθωρισμού σκόπιμα. Σκόπιμα. Για να υποτιμηθεί, δόλια, βεβαίως, δόλια. Να υποτιμηθεί ολόκληρη η περιουσία της ελληνικής οικονομίας. Ποια είναι η περιουσία της? Δεν είναι μόνο η δημόσια, είναι και η ιδιωτική. Δεν είναι δηλαδή μόνο η δημόσια περιουσία υλική και άειλη, είναι και η ιδιωτική. Και να σας πω ένα στοιχείο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία για τη φορολογία. Ένα μέσο εισόδημα σήμερα στις 30 με 40 χιλιάδες σε ετήσια βάση, το οποίο κατά 60% προέρχεται από ενίκεια, η φορολογία που το απαιτείται να πληρώσει είναι 100% το εισόδημα που έβγαλε στον χρόνο. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να του πάρουν την περιουσία. Να του πάρουν αυτά από που εισπράττει ενίκεια. Η φιλοσοφία είναι η εξής. Πουλιέται η χώρα. Και επειδή πουλιέται η χώρα, για να πουληθεί η χώρα και να πουληθείτε ολοκληρωτικά. Εδώ συζητάμε τώρα για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Θα σας πω κάτι πολύ πιο χοντρό. Δεν είναι συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Όταν ακούς τον κύριο Μαϊμαράκη να λέει ελεύθερη θάλασσα το Αιγαίο, το ξέρετε πολύ καλά ότι ελεύθερη θάλασσα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Κανενός. Και τέλος πάντων τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας που χάνονται είναι στα παράλια της. Ποια ακριβώς χάνει τα περισσότερα κυριαρχικά δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο? Στην ελεύθερη θάλασσα του Αιγαίου, προκειμένου να αντλούν τυχόν κοιτάσματα που θα βρεθούν οι ενδιαφερόμενες πολυεθνικές που θα ελέγχονται από τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς. Δεν είναι το μόνο το ζήτημα των κοιτασμάτων, που είναι ένα θέμα, θα το δούμε πόσο και τι είναι. Δεν τα ξέρουμε ακόμη αυτά. Λοιπόν, εγώ σας λέω τα εμπορικά δικαιώματα της θάλασσας. Κάτι μου λέγατε για τα δάνεια εδώ, αλλά πριν πάμε στα δάνεια, θέλω να σας πω το εξής. Πέστε ότι ρευστοποιούνται 150.000 σπίτια, 300.000 σπίτια. Και περιέργονται ισχύρα τραπεζών. Θα πάνε σε τιτλοποίηση. Τι θα πάνε αυτά τα σπίτια, ποιος θα τα πάρει μετά? Μαζί, σε αυτό, μια χώρα φτωχοποιημένη, ζαρωμένη, ισοπεδωμένη. Θα τα διαθέσουν με δύο τρόπους. Είτε θα τιτλοποιήσουν τα ακίνητα. Βεβαίως. Ήδη μάλιστα η πληροφορία που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, αυτά τα κανονίζει ο κύριος Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην της Lehman Brothers και μετά ασπής πρόνοια, και οι δυο χρεοκοπήσανε και τον πήραμε στο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, με πληροφορία που προέρχεται από εκεί, λέγεται ότι περίπου 60 με 80.000 ακίνητα προορίζονται να κατασχεθούν άμεσα από την εφορία το επόμενο δίμηνο, τα οποία θα ανατεθούν σε ιδιώτες διαχειριστές ακινήτων. Κοράκια, γήπες. Οι συγκεκριμένες εταιρείες που υπάρχουν ήδη. Δηλαδή θα πάνε 70.000 σπίτια κράκα. Ακριβώς. Αλλά να ξέρουμε κάτι όμως, το πιο σημαντικό... Και θα τα πουλάνε σε άλλα κολάκια κρά-κρά. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι... Και θα παίρνουν και άδεια παραμονής αυτοί που τα παίρνουν. Α, μπράβο, πέστε το! Όποιος ξένος ή άλλος έρθει θα παίρνει άδεια παραμονής για να πάρει το σπίτι από την τράπεζα. Έτσι θα χάσεις το σπίτι σου, αδερφέ. Έτσι θα το κατεβάσω. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι το άλλο. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάδα έχει υποστεί κάτι το οποίο δεν έχει υποστεί καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Έχει να το υποστεί χώρα από το 1825, που είναι τι? Έχει παραδοθεί ως απικία. Έχουμε καθεστώς νομίμου απικίας. Φόρο υποτελής που έλεγε. Δεν είμαστε καν φόρο υποτελής. Διότι πολύ απλά. Δεν είμαστε φόρο υποτελής. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαστε μια γερμανική περιφέρεια. Είμαστε ριγμένη πολύ απικία. Είμαστε απικία. Δηλαδή, μακάρι να είμαστε γερμανικός νομός. Αλλά δεν είμαστε ούτε γερμανικός νομός. Αυτό το πράγμα είναι. Έχουν υπογράψει κάτι το οποίο δεν έχει αποδεχτεί καμία ελληνική κυβέρνηση να έχει υπογράψει ποτέ από το 1827 και μετά. Έχουν υπογράψει κάτι πολύ χειρότερο από το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 που έδινε δικαίωμα στις ξένες μεγάλες δυνάμεις προστάτητες τότε να βάζουν χέρι στο δημόσιο ταμείο. Ναι, και να παίρνουν τα μονοπόλια. Έχουν εκχωρήσει όλη την περιουσία της ελληνικής επικράτειας
και τωρινή και μελλοντική στους δανειστές της χώρας. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουν. Ναι, συνεχίστε, γιατί θέλω να σας πω. Να αλλάξουν το σύνολο. Εκτιθέντα και εκτιθισόμενα. Βεβαίως. Εκτιθέντα και εκτιθισόμενα. Με τέτοιο τρόπο, ούτε καν να αναγκαστικό νόμο. Εκτιθέντα και εκτιθισόμενα. Όλα τα παίρνουν. Και αυτά που έρχονται και αυτά που υπήρχαν. Να πούμε δύο λέξεις για το Αιγαίο, κύριε. Ένα λεπτό όμως θέλω να. Να τελειώσω αυτή τη φράση. Θέλω τα οικονομικά, όχι μισό λεπτό, κύριε Καζάκη. Τον τελευταίο καιρό δεν σα βλέπω και στα μεγάλα, σα καλούν τα μεγάλα. Όχι. Δεν σας καλούν, ε. Είναι η ώρα που ετοιμάζεται καινούργια υπογραφή και δεν πρέπει να σας κόψανε εντελώς, έτσι. Δεν υπάρχεται στα καινούργια κανάλια ούτε για δίλεπτος. Δεν πάει ούτε για δίλεπτο. Να σας πω, Δημήτρη μου, δεν πειράζει. Λοιπόν. Τι μου έλεγες για τα δάνεια που έχουμε πάρει. Να σας πω, το χαρτί να δείξουμε. Εδώ, μου λέμε, εδώ λέμε για τρομακτικά πράγματα. Μιλάμε για μερικά εκατομμύρια, για εκατοντάδες εκατομμύρια. Κλείνουν επιχειρήσεις, πεθαίνει κόσμος. Μόνο ένα στοιχείο για κάθε έναν άνθρωπο εργαζόμενο που απολύεται από το δημόσιο τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Να ξέρετε ότι με βάση τα στατιστικά δεδομένα των τελευταίων 4 ετών, μία μικρή επιχείρηση 4 εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα κλείνει. Ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα απολύεται, 4 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους στο ιδιωτικό τομέα. Για να δείτε τις πολλαπλασιαστικές συνέπειες. Δεν είναι οι χαραμοφάιδες δημόσιοι υπάλληλοι που τους ξεφωτωνόμαστε. Είναι ότι αν ξεφωτωθούμε το δημόσιο τομέα, θα κλείσουν αυτό που λέει και σας λέω κάθε προϊστορία, χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες. Λοιπόν, μόλις ξεφορτώσουν το δημόσιο τομέα λόγω πτώσης της αγοραστικής δύναμης, καλά τα λέω. Βεβαίως. Μόλις πέσει η αγοραστική δύναμη, δεν έχεις να πάει να ψωνίσεις, θα κλείνουν η μία μετά την άλλη επιχειρήσεις. Αυτό κάνουν οι κύριοι που είναι πάνω σήμερα. Είναι σαν την ανάσκεψη. Ο κύριος που θα πάει αύριο στην κυρία Μέρκελ. Αυτή τη στιγμή, μόνο να πούμε για το τι δίνουμε αυτή τη στιγμή, το τι δίνουμε, το τι δισεκατομμύρια φεύγουν από τη χώρα και πώς λαιλατείται διαμέσου του χρέους, πρώτα και κύριε, γιατί το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή της χώρας είναι το χρέος. Μπορείς να μου πεις για το χρέος αυτό του 90-2001 και πόσο παράδειγμα, μας έμεινε. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί ο Σιμίταρος, δηλαδή, έχει κάνει και πράγματα ωραία. Για να δούμε, για πες μου. Το 1990 το δημόσιο χρέος ήταν 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 90. Το 90. Μητσοτάκης ήτανε 23 δισεκατομμύρια 23 ευρώ. 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε δραχμές, να μην το κάνουμε. Τώρα λοιπόν, πάμε. Όχι, για να μπορέσουμε να έχουμε συγκρίσιμα νούμερα. Ναι. Γι' αυτό το έχουμε κάνει μέχρι. 23 δις ευρώ πήρε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε 27 δισεκατομμύρια στην επόμενη δεκαετία, από το 1990 μέχρι το 2001, 31 δωδεκάτου, που έληξε και μετά πρώτης πρώτου μπήκαμε στο ευρώ, δεν είναι. Στη δεκαετία πάνω. Πάνω στη δεκαετία. Λοιπόν, δανειστήκαμε συνολικά 350 δισεκατομμύρια, πληρώσαμε 353 δισεκατομμύρια σε τόκο χρεολύσια και έφτασε το χρέος 31 δωδεκάτου του 2001 στα πόσα. Στα 153 δισεκατομμύρια. Χρωστάγαμε δηλαδή επιπλέον 153. Πώς έγινε αυτό? Έλατε. Ο Χουντίνη. Όχι, ο Δαβίδ Κόπερφιλτ. Ποιοι είναι αυτοί που τα κάναν έτσι και τα φέρανε 150 τόσα παραπάνω, καταλάβατε? Καταλάβατε τους αριθμούς. Παρακαλώ, δείξτε τους. Και παρόλα αυτά. Δείξτε τους αριθμούς, παρακαλώ. Από πού είναι αυτό? Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Ναι, το γενικό λογιστήριο. Γενικό λογιστήριο του κράτους, δείξτε το παρακαλώ. Για να καταλάβετε εδώ τους Δαβίδ Κόπερφιλτ. Η Δαβίδ Κόπερφιλτ, λοιπόν, παρακαλώ. Αυτά βέβαια δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που φάγανε μετά. Λοιπόν, από το 2001 και μετά. Από το 2002. Α, δηλαδή πρώτης πρώτου του 2002 που μπήκαμε με τις αρπατίνες. Αλλά δεν κάνανε ούτε ένα διάλειμμα να χωνέψουνε. Ναι. Τότε για πάμε παραπάνω. Το ναι. Μεγάλο μαχαίρι. Ναι. Το 2002 μέχρι το 2009, 7 χρόνια του ευρώ. Ναι. Λοιπόν, δανειστήκαμε 436 δισεκατομμύρια σε 7 χρόνια. Πληρώσαμε 370. Από πότε, από το 2 μέχρι... Από το 2002 μέχρι το 2009, 7 χρόνια. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Έτσι. Πού τα πήγαμε, ρε παιδιά. Πού τα πήγαμε. Μικρή χώρα είμαστε. Πού πήγανε, ρε παιδιά. Και 370 δισεκατομμύρια πληρώσαμε σε τοκοχρεολύσια συν το έλλειμμα. Δηλαδή, πόσα έχουμε πάρει, κύριε Καζάκη μου. Γιατί εσύ μιλάς με νούμερα από το Γενικό Λογιστήριο. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Πόσα είμαστε τώρα, λένε 321-322. Δανειστήκαμε τα 436. Κόψανε, κουρέψαν και 130. Πληρώσαμε 370, αγνοούνται 16. Πού είναι, ρε παιδιά, να τα βρούμε, να τα κουμπίσουμε. Έτσι. 16, να πάρουμε τη σκόνη. Και 31 δωδεκάτου 2009 είχαμε και 300 δισεκατομμύρια επιπλέον χρέος.
Δεν το κατάλαβα. Αυτό το πράγμα έχετε ακούσει ποτέ το Σαμαρά ή τον Παπανδρέου ή κάποιον άλλο να βγει να σας πει νούμερα? Η λογική της κεφαλαιοποίησης των τόκων. Κανένας δεν λέει νούμερα. Στουρνάρας να πει νούμερα, τίποτα. Και κεφαλαιοποιούνται και έτσι με γεωμετρική πρόοδο αυξάνει το χρέος αντρελό. Τώρα πώς υπολογίζετε, κύριε Καζάκη? Στο δίχρονο. Θέλω να μου πεις για να αισθανθώ και καλύτερα ότι είμαι αναστρωμένος. Μπήκαμε υπό το καθεστώς μνημονίων με πραξικόπημα που ο καθηγητής Κασιμάτης, πιστεύω άψογα, το έχει τεκμηριώσει νομικά, ότι έγινε πραξικόπημα. Γιώργος Κασιμάτης. Ναι. Το αδελφός και φίλος. Στις 6 Μαΐου 2010 και από τότε είμαστε καθεστώς ανομαλίας, καθαρής ανομαλία, με το νομικό όρο ανομαλία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, από το 2010 μέχρι το 2012 δανειστήκαμε 297 δισεκατομμύρια. Έτσι. Πληρώσαμε 220 δισεκατομμύρια σε τοκοχρεωλήσια και έλλειμμα. Ελάτε και Παναγία, πώς γίνεται, πώς αυγατέ. Λείπουν 53 δισεκατομμύρια από το δανεισμό. Πού πήγαν τα 53 δισεκατομμύρια? Στις τράπεζες. Έλα Χριστέ και Παναγία.